την Βίκη Πρωτογεράκη, η οποία μιλάει και εκείνη για πασίγνωστο σκηνοθέτη και λέει ότι ο πασίγνωστος σκηνοθέτης τι έκανε, έβγαλε έξω τα γεννητικά του όργανα. Και δεν μιλάει μόνο για ένα, γιατί έχει συμβεί κι άλλο περιστατικό. Ακούστε, 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 φρικάρετε. Τη τρέλα. Ενδεικτική, και επειδή ήταν και πολύ γνωστός αυτός ο άνθρωπος και είχε και πολύ μεγάλη δύναμη και ο οποίος έχει αφήσει και ιστορία στο χώρο, δεν περίμενα να με πάρει 8 η ώρα το πρωί και να μου πει, κοίτα να σου πω κοριτσάκι, και εσύ έχεις ξεφύγει. Πώς και έτσι. Λοιπόν, πες μου ώρα και πού. Αυτό ήταν σοκαριστικό. Επειδή ήξερα λοιπόν ότι είχα να κάνω με έναν εμπαθή άνθρωπο, και ο οποίος τότε είχε δύναμη αρκετή, δεν ήθελα να μου κόψει δουλειές και από αλλού και φέρθηκα πολύ ευγενικά. Του έστειλα 10 τριαντάφυλλα και ένα γράμμα. Και τον παρακαλούσα να με απαλλάξει. Παρ' όλα αυτά δεν με απείλαξε αμέσως. Αναγκάστηκα να πάρω του σταθμού κάποια γυναίκα η οποία ήταν τότε, ας πούμε, η διευθυντήρια προγράμματος και της λέω, κοιτάξτε, έχω ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορώ πλέον να είμαι σε αυτή τη σειρά και δεν θα μπορώ να το αντιμετωπίσω και σας παίρνω εσάς να σας ειδοποιήσω. Και έτσι αναγκάστηκε να με βγάλει. Στη δική σας δεύτερη περίπτωση, τι συνέβη? Η δεύτερη περίπτωση και αυτή ήταν σοκαριστική για μένα, δεν το περίμενα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τον εκτιμούσα επίσης, του χώρου, πάρα πολύ καλός, ας πούμε, σκηνοθέτης, έτσι. Έβγαλε τα γεννητικά του όργανα. Σε ραντεβού δηλαδή? Όχι σε ραντεβού. Εννοώ επαγγελματικό. Επαγγελματικό ήταν, υποτίθεται ότι βγήκαμε για να μιλήσουμε επαγγελματικά. Μετά μου έκανε κάποιες προτάσεις, ας πούμε, του τύπου κτλ. Και στο τέλος έκανε και αυτό. Για να επιβραβεύσει ίσως αυτό που ήδη μου είχε πει, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ήταν, ας πούμε, εντάξει, αυτό το θυμάμαι γιατί μου έχει μείνει, γιατί είχα μια διάθεση εμετική. Δηλαδή έφυγα μετά και έτρεμα λίγο. Τι του είπατε? Τίποτα απολύτως. Ήθελα να φύγω, κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έφυγα. Μου λέει, σου δίνω μια εβδομάδα διορία για να μου απαντήσεις. Δεν απάντησα ποτέ και αυτό ήταν όλο. Τι γίνεται? Το έχουμε χάσει πια, έτσι. Πού οδεύουμε? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, πείτε μας. Τι γίνεται? Είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Είναι απαράδεκτα.